Πώς αποτυπώνεται λοιπόν αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και στους παραγωγικούς φορείς? Αυτή τη φορά ο λόγος στο Μιχάλη Βιεννητάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Νέου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, Γεια. Ζεράκι, να είστε καλά. Λοιπόν, να ακούσω έτσι ένα πρωτοσχόλιο από εσάς για αυτή την αποτύπωση του εκλογικού αποτελέσματος της Κυριακής. Γιατί χθες μου λέγατε ότι για όλους εσάς τους παραγωγούς η επόμενη μέρα η αλήθεια είναι ότι δεν φέρνει καμία μα καμία αλλαγή. Κοιτάξτε, καταρχήν ό,τι σχεδιασμό και να κάνουμε τώρα, αυτό θα είναι προσωρινό. Ήδη έχουν προκηρυχθεί εκλογές για τον επόμενο μήνα, άρα ενδεχομένως πάλι να ξαναλάψουν κάποιοι συσχετισμοί. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ καλά το είπατε, εμείς σαν αγρότες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να περιμένουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητά μας. Ό,τι προβλήματα είχαμε μέχρι τώρα, ό,τι προβλήματα προσπαθούσαμε να επιλύσουμε ή να βελτιώσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, τα ίδια προβλήματα θα συνεχίσουμε, μάλλον με τον ίδιο στόχο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, λέμε για τους αγρότες, πάρα πολύ δύσκολα, και αυτό προφανώς δεν θα αλλάξει από τη στιγμή που όλα αυτά είναι συνέπειες ή ακόλουθα μιας συγκεκριμένης πολιτικής που η κυβέρνηση, ας πούμε, έχει διαλέξει για να εφαρμόσει στον πρωτογενή τομέα. Αυτό. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο από όλα να τα δεχτείς. Ότι όποια αλλαγή και αν υπάρξει, υπάρξει δεν υπάρξει, εσύ ξέρεις ότι το δικό σου το σήμερα και το δικό σου το αύριο δεν θα έχει κάπου να βελτιωθεί, κύριε Βιεννητάκη, βάσει των όσων έχετε πει και λέτε μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, όπως είπα, όλα αυτά είναι συνέπειες και ακόλουθα μιας ευρύτερης πολιτικής. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή η πολιτική στην Ελλάδα για το πρωτογενή τομέα τα τελευταία αρκετές δεκαετίες, θα έλεγα, στηρίζεται σε μια πολιτική ενίσχυσης και σε μια πολιτική ουσιαστικά οικονομικής ενίσχυσης για την απώλεια του χαμένου εισοδήματος που έχουν όλοι οι αγρότες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εντελώς σε μια αντίθετη κατεύθυνση από μια πολιτική που ενδεχομένως έπρεπε να είναι ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Μιλάμε μόνο για πολιτικές που το μόνο που θα έχουν είναι να ίσα-ίσα να συμπληρώσουν το χαμένο εισόδημα του αγρότη, όπως είπα και πριν. Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν. Εμείς προσπαθούμε να μην έχει ο αγρότης χαμένο εισόδημα. Προσπαθούμε να. Ο στόχος είναι να έχει πλεόνασμα. Αυτή είναι η ανάπτυξη στην αγροτική πολιτική. Πάντως όλες αυτές, ξέρετε, και οι βαρύγδουπες δηλώσεις και οι εξαγγελίες και τα προγράμματα, ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, ο πρωτογενής τομέας που πάντα όλοι του δίδουν εκείνη την, αν θέλετε, με την καλή πορεία που θα πρέπει να έχει, τις υποχρεώσεις τους απέναντί σας, για όλα αυτά που είσαστε το ζωτικό κομμάτι, έτσι, της ζωής, όλα αυτά στην πορεία ξεχνιούνται και αυτό είναι εκείνο το άσχημο και είναι διαχρονικό, δεν έχει να κάνει με τους ροζ, τους μπλε, τους πράσινους, τους κίτρινους, τους φούξια ή οτιδήποτε άλλο. Αποξεχνιέστε, εθνική στρατηγική σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα, πάντα πρόβλημα, και έρχεται και η κοινή αγροτική πολιτική και εδώ να δω πώς επιδιαχωράει ο σάκος. Ακριβώς, όπως το λέτε, δεν μπορούμε να... Δεν μπορούμε με αυτά τα δεδομένα σε μια κοινωνία που τις τελευταίες δεκαετίες έχει συνηθίσει να έχει συνδέσει τον πρωτογενή τομέα με τη λέξη επιδοτήσεις. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι υπάρχουν οι συνθήκες για να σηκώσει ο αγρότης επιτέλους κεφάλι, που λέμε, για να μπορέσει να ομαδοποιηθεί, να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το δικό του το προϊόν, να μπορέσει να συσκευάσει, να επεξεργαστεί, να τυποποιήσει το δικό του το προϊόν, ώστε να έχει μια προστιθέμενη αξία που θα του δώσει και πραγματικά και την οικονομική ανάσα. Και όχι αυτή τη στιγμή να περιμένουμε στο παραπέντε συνεχώς να δοθούν οικονομικές ενισχύσεις σε τι. Ούτως ή άλλως δεν
ούτως ή άλλως δεν μπορεί να ισοσχεληθεί αυτή η απώλεια που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και πολύ φοβάμαι ότι εάν δεν αλλάξουν αυτές σε μεγαλύτερη κλίμακα πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει μέλλον κανένας αγρότης, κανένας κτηνοτρόφος. Είδατε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, πάρα πολλά προϊόντα, τα περισσότερα, ο καταναλωτής τα αγοράζει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο αγρότης είναι ζήτημα αν θα επιβιώσει. Αυτό είναι οξύμορο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι οξύμορο και δεν οδηγεί πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια εποχή που πρέπει να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις, πρώτα απ' όλα από εμάς, για εμάς, για το πώς θέλουμε να είμαστε την επόμενη μέρα, και μετά θα περιμένουμε από τους πολιτικούς, όπως λέτε, με τις βαρύγδουπες δηλώσεις για να μας στηρίξουν. Θεωρώ ότι όλα αυτά συντείνουν σε αυτό, για να μπορέσουμε να αναλάβουμε οι ίδιοι τις τύχες μας για τα επόμενα χρόνια. Κύριε Βιεννιτάκη, καλημέρα.